Με αφορμή τον ρόλο της στη νέα δραματική σειρά του Α, να με λες μαμά, που αφορά στην παιδική κακοποίηση, η Ελένη Κοκίδου μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και τη δημοσιογράφο Μένια Κούκου, για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που συνάντησε εκείνη σε νεότερη ηλικία, καθώς και για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της. «Ήταν ένα μεγάλο δώρο για εμένα να λάβω μέρος σε μια δραματική σειρά». Υποδίωμε μια γυναίκα, η οποία κάποια στιγμή πήγε στη φυλακή και γι' αυτό στερήθηκα την κόρη μου. Την υιοθέτησε ένα ζευγάρι πλούσιων ανθρώπων. Προτίμησα να μην την ξαναδώ ποτέ βγαίνοντα από εκεί για να μην τη αναστατώσω τη ζωή. Είναι τόσο σύγχρονο πράγμα, καθημερινό πια. Είμαι συγκλονισμένη γιατί αυτά γινόντουσαν και θα γίνονται πάντα. Γιατί γίνονται κρυφά, δήλωσε η Ελένη Κοκίδου για το ρόλο της. Εγώ ως κορίτσι πάντα είχα τους άντρες οι οποίοι με έπιαναν σε μέρη που απαγορεύεται μέσα στο τρόλεϊ, το λεωφορείο, στο δρόμο θα μου μιλούσαν εσχρά για το σώμα μου. Είμαι από μια οικογένεια που δεν με είχαν μάθει να αντιδρώ, ήμουν ευγενή και λίγο χάπατο που λέει και η μητέρα μου και απλά προσπαθούσα να αλλάξω θέση, ντρεπόμουν, τι να πω, αποκάλυψε η Ελένη Κοκίδου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν συνήλθα και βγήκα από την εντατική είναι τι θα μπορούσαν να ζήσουν οι γονεί μου, αν εγώ πέθαινα, είπε κλείνοντα η Ελένη Κοκίδου για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία τη.